Καλωσορίσατε στην κουζίνα μου. Είναι ανοιχτή σε εσάς, γιατί και εσείς είστε πάντα πλάι μου. Μοιράζομαι τα πάντα μαζί σας. Και σήμερα θα μοιραστώ μια από τις ωραιότερες συνταγές που σας έχω δείξει. Βουτυράτι κουραμπιέδες νούμερο 1. Πάμε να δούμε τα υλικά και να πούμε όλα τα μυστικά τους. Πόσες απορίες έχετε για τους κουραμπιέδες, με έχετε τρελάνει όλα αυτά τα χρόνια. Θα τα πούμε όλα σήμερα. Για τους συγκλονιστικούς κουραμπιέδες χρειαζόμαστε 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 500 γραμμάρια βούτυρο, 2 κρόκους αυγών, 1 αυγό, 2 βανίλιες, μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο σε σκόνη, 1 τρίτο του φλιτζανιού κονιάκ, 1 κοφτό κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρικής, 150 έως 250 γραμμάρια καβουρδισμένα αμύγδαλα, 850 γραμμάρια αλεύρι μαλακό νούμερο 2. Για την επικάλυψη χρειαζόμαστε 1 κιλό ζάχαρη άχνη και 2 βανίλιες. Όλα τα υλικά μου για τους κουραμπιέδες πρέπει να είναι πάνω στον πάγκο μου και όλα ζυγισμένα. Θα ξεκινήσετε να κάνετε κουραμπιέδες έχοντας τα υλικά παραταγμένα, ζυγισμένα και είναι 5 λεπτά ακριβώς υπόθεση. Θέλω να φέρω το αλεύρι μου. Αλεύρι μαλακό νούμερο 2 από 100% ελληνικό σιτάρι. Ιδανικό για ζύμες με μικρή ελαστικότητα, δίνοντας αποτέλεσμα τραγανό και μαλακό συγχρόνως. Ζυγίζουμε το αλεύρι μας και το κοσκινίζουμε απαραίτητος. 850 γραμμάρια αλεύρι μαλακό. Κατάλληλο για την κάθε ζαχαροπλαστική σας δημιουργία. Και φυσικά θα δώσει σήμερα την πιο τέλεια υφή στα κουραμπιεδάκια μου. Αυτοί οι κουραμπιέδες είναι το κάτι άλλο. Θα τα έχετε όλα έτοιμα μπροστά σας και μετά θα κάνετε την τελική ανάμιξη. Αλλά οπωσδήποτε θέλω καλό κοσκίνισμα. Και πάμε για τα υπόλοιπα υλικά μας. Έχω βάλει στο φούρνο μου από πριν αμύγδαλα. Τα έβαλα στους 200 βαθμούς σε ένα ταψάκι. Τα άφησα να καβουρδιστούν ωραία και να κρυώσουν. Πρέπει το αμύγδαλό μου να είναι κρύο όταν θα το βάλω μέσα στο κουραμπιέ μου, έτσι. Άρα, θα τα ψιλοκόψω να τα έχω έτοιμα και δεν θέλω να τα βάλετε στο μπλέντερ. Θέλω να κάνετε αυτό που κάνω και εγώ. Θα τα ψιλοκόψετε με ένα μαχαίρι. Θέλω να δαγκώνω τον κουραμπιέ μου, να είναι θρηματιστό στο στόμα, να σκάνε όλα τα αρώματα του βουτύρου, αλλά θέλω να δαγκώνω και αμύγδαλο. Δεν θέλω να μου το βάλετε στο μπλέντερ και να γίνει σαν σκόνη, γιατί θα αλλάξει και η σύσταση του κουραμπιέ. Μέσα στο ταψάκι μου πάλι. Αμύγδαλο μπορείτε να βάλετε όσο θέλετε, από 150 γραμμάρια μέχρι 250 γραμμάρια. Και μπορείτε επίσης να βάλετε, αν έχετε φρέσκα ντόπια αμύγδαλα, πολλοί από εσάς που μας βλέπετε, ζείτε σε μέρος που έχετε δικές σας αμυγδαλιές. Τα δικά σας τα αμύγδαλα να μην τα ξεφουδίσετε, να τα βάλετε με τη φλούδα, γιατί είναι φανταστικά και γίνονται τέλειες ο κουραμπιές. Στη στερεά Ελλάδα βάζουν και τη φλούδα του αμυγδάλου στο κουραμπιέ και όταν καβουρδίζεται έχει άλλη γεύση. Λοιπόν, αφήνω τα αμύγδαλα στην άκρη και πάμε να πάρουμε το βούτυρο. Το βούτυρό μου πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Το έχω αφήσει λοιπόν να μαλακώσει για να το βάλω στο μίξερ μου, να το χτυπήσω, να το κάνω σαν κρέμα. Θέλω να γίνει σαν κρέμα σαντιγί. Όσο πιο πολύ χτυπάω το βούτυρο, τόσο πιο πολύ αέρα εγκλωβίζω μέσα και τόσο πιο αφράτος και φανταστικός θα γίνει στο τέλος ο κουραμπιές μου. Ένα μικρό μυστικό για να κάνετε απίστευτους κουραμπιέδες είναι αυτό. Πολύ καλό χτύπημα στο βούτυρο. Περίπου για 10 λεπτά θέλει χτύπημα, έτσι. Όλο το θέλω. Βάζω το βούτυρο για 2-3 λεπτά να χτυπηθεί μόνο του, να αφρατέψει και προσθέτω τη ζάχαρη άχνη και τα αφήνω για 1 δεκάλεπτο μέχρι να ασπρίσει το μείγμα και να γίνει σαν σαντιγί. Πότε-πότε παίρνουμε τη μαρίζ και σκάβουμε γύρω-γύρω τα τυχώματα από κάτω προς τα πάνω να καθαρίζουμε τα τυχώματα του μίξερ. Όσο πιο πολύ χτυπάτε το βούτυρο στον κουραμπιέ, τόσο πιο αφράτος και φανταστικός θα γίνει. Το αφήνω να χτυπιέται και είναι η ώρα που θα βάλω μέσα τους κρόκους, το αυγό και σιγά-σιγά τα υπόλοιπα υλικά. Κάθε φορά που βάζουμε τον ένα κρόκο, πρέπει να περιμένουμε να τον πίνει το βούτυρο και μετά να προσθέτουμε τον επόμενο. Πάμε να βάλουμε τις βανίλιες και φρεσκοτριμμένο μοσχοκάριδο. Μουσική
Αν δεν έχετε ξαναβάλει μοσχοκάριδο στον κουραμπιέ, μη τυχόν και δεν το ρίξετε μέσα, η μυρωδιά είναι το κάτι άλλο. Είναι αυτό που κάνει τους κουραμπιέδες μου μοναδικούς και αυτό που τους τρελαίνει. Θέλεις να φας έναν και μετά θέλεις κι άλλο και μετά θέλεις κι άλλο και μετά θέλεις κι άλλο. Είναι φανταστική. Έχω βάλει μέσα σχεδόν όλα τα υλικά μου. Έχω εδώ ένα κουταλάκι σόδα, θα το διαλύσω μέσα στο κονιάκ και θα το ρίξω μέσα στο μείγμα μου. Όμως μόλις ρίξω το κονιάκ μέσα στο μείγμα βουτύρου και αυγών, θα αρχίσει να κόβει. Για να μην κόψει, θα πάρω 1-2 κουταλιές αλεύρι, από το συνολικό μου αλεύρι, θα τις ρίξω στο βούτυρο να μαζέψει το μείγμα και μετά θα ρίξω το κονιάκ. Και τέλος θα ρίξω το αλεύρι μου. Τώρα θα ρίξω μέσα το αλεύρι μου, αλλά όχι όλο με μιας. Θα βάλω το μισό αλεύρι στον κάδο και μετά βάλτε χεράκι μέσα. Να το δουλέψετε ωραία για πολύ λίγο μέχρι να χαθεί το αλεύρι. Χαμηλώνω τελείως το μίξερ για να βάζω μέσα σιγά σιγά το αλεύρι. Κοιτάξτε το μείγμα μου τι ωραίο που είναι, αλλά δεν είναι τελειωμένο ακόμα. Πάμε να βάλουμε το υπόλοιπο αλεύρι μέσα και θα κρατήσω ελάχιστο αλεύρι να τσεκάρω το μείγμα μου στο τέλος. Έχουμε δίπλα και το αμύγδαλο που πρέπει να αναμειχθούν τώρα όλα μαζί. Μέσα και αμυγδαλάκι. Πάμε και για το υπόλοιπο αλευράκι. Απαλές κινήσεις. Αν βάλετε χέρι, απαλές κινήσεις. Και αν βάλετε μίξερ, χαμηλή ταχύτητα, έτσι. Πάμε και για το υπόλοιπο. Θέλω να βλέπετε αυτό. Η ζύμη μου είναι απαλή και βουτυράτη. Τη βλέπετε? Και παίρνει ό,τι σχήμα θέλω εγώ. Το ταψί μου είναι αντικολλητικό, ο κουραμπιές μου είναι βουτυράτος και δεν θα στρώσω χαρτί κάτω, έτσι. Όμως αν το ταψί σας δεν είναι αντικολλητικό, θα πρέπει να στρώσετε χαρτί, χαρτί ψησίματος. Δίνουμε ωραίο σχήμα στους κουραμπιέδες μας, μέσα, φούρνος αναμένος, 160 με 170. Στον αέρα, θέλουν ψήσιμο γύρω στα 30 με 35 λεπτά. Είναι έτοιμα για φούρνο, αφήστε λίγο κενό ανάμεσά τους, γιατί φουσκώνουν στο ψήσιμο. Πρέπει να σκάσουν από πάνω, να μοσχομυρίσει το σπίτι και να ροδίσουν πολύ καλά. Και θα σας πω μετά πώς θα τα γνήσουμε. Όταν σας πάσει τη μύτη η μυρωδιά από τους κουραμπιέδες, θα καταλάβετε ότι είναι έτοιμοι. Έχουν μοσχομυρίσει. Μοσχοβολάνε, έχει σκάσει από πάνω ο κουραμπιές μου όπως πρέπει να σκάσει. Είναι καλοψημένη, ρόδινη, σκασμένη και φανταστική. Τους αφήνω για 3-4 λεπτά να μπορώ να τους πιάσω. Τώρα ακόμη είναι καυτή, έτσι. Θέλω να φύγει τελείως η υγρασία του ψησίματος για λίγα λεπτά. Μέχρι να γίνει αυτό θα κοσκινήσω την άχνη μου μαζί με τις βανίλιες. Μπόλικη άχνη θέλω, τώρα εδώ έχω βάλει λίγους κουραμπιέδες. Θα δείτε τη συνταγή και θα βάλετε ακριβώς όσα γράφω, έτσι. Βάζω την άχνη, βάζω τις βανίλιες μου. Δεν θέλω να έχει κομπάκια η άχνη καθόλου. Τώρα θέλω την άχνη που αχνίσαμε να την αχνίσουμε μέσα σε ένα βαθύ ταψί. Κάντε μου ένα στρώμα άχνης. Μόλις περάσουν τα 5 λεπτάκια και μπορώ να τους αγγίξω, είναι ακόμη ζεστή. Θα τους καθίσω μέσα στην άχνη. Λίγους-λίγους τους σκεπάζουμε άχνη. Οι κουραμπιέδες μου έχουν αχνιστεί, έχουν τραβήξει τη ζάχαρη που πρέπει, έχουν αρχίσει να κρυώνουν, αλλά ταυτόχρονα πίνουν και λίγη ζάχαρη και πάμε να σερβίρουμε στην πιατέλα μας. Αχνίστε και την πιατέλα και του χρόνου να είμαστε καλά. Να τους φτιάξετε όλοι και περιμένω εντυπώσεις.